είσαι εσύ, κορίτσι, γιατί άργησες. Έχουμε θέματα σήμερα πολλά. Και εγώ τις δουλειές μου. Το ξέρω, το ξέρω. Συγγνώμη, μας στείλανε κρέας με κόκκινη κορδέλα. Δεν υπάρχει, ο Αγγελής δεν υπάρχει. Μου το στόλισε, δωράκι. Κρέας με κόκκινη κορδέλα. Δεν υπάρχει. Ωραίο. Και εγώ το είδα. Είναι μια ωραία ιδέα. Όταν πω σε επίσκεψη. Πολύ ωραία, βέβαια. Ειδικά αν είναι ένα με πολύ το ωραίο κρέας. Σου. Υπέροχο ή, είναι. Ή πέντε αγκινάρες με λουλουδάκι. Ειδικά με την τιμή που έχουν οι αγκινάρες για δώρο. Με την τιμή που έχουν οι αγκινάρες. Όχι. Όχι. Όχι, Τρυπίλα. Τι θέλει. Να μου βάλει το όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Γιατί είναι πολύ μορφή σήμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό. Σου πάει τρελά. Πώς είστε. Σου πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει. Σήμερα κορίτσια θα παίξουμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά θέλω να το βγάλω τώρα. Γίνεται εκεί. Γιατί εγώ με τα γάντια δεν μπορώ. Θα σας βοηθήσω. Όχι, εσύ τα κρατάς στο χαρτί μόνο. Ας το. Πρέπει να το χαρτί ρούλα. Ας το ρε παιδί μου. Θέλω να το βγάλω από πάνω. Πάρε το. Να βγάλω την λαδόκολλα. Βάλ' το εκεί και θα το φτιάξω εγώ. Μπράβο. Έτσι, άσε. Εδώ. Θέλει χεράκια. Θέλει χεράκι. Ας το σε μένα, σε μένα. Ωωω, πάει το ντεκόρ. Να λαδό. Με τρόμαξες. Το ψαλίδι. Νόμιζα ότι έκανε μεγαλύτερη καταστροφή έτσι που ζω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καίει και δεν μπορώ να το πιάσω, θα το βγάλουμε σε λίγο. Αλλά έτσι κι αλλιώς, τις σαλτσούνες που θα βάλετε στο μπέργκερ σας, θα τις βάλετε όλες μαζί πάνω. Πίτσα μπέργκερ. Θα το κόψουμε τώρα εδώ και θα το βγάλω σε λίγο. Ναι, να κρυώσω να το μπορώ να το πιάσω. Είναι πίτσα μπέργκερ με δύο φύλλα ζύμης για πίτσα. Παίζετε και σε 5 λεπτά φτιάχνετε μπεργκεράκια που ψήνονται και τα ζουμάκια τους πάνε πάνω στη ζύμη της πίτσας και μετά πέφτουν από πάνω τα λιωμένα τυράκια και μετά από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας. Θέλετε να το κάνουμε λίγο ανάποδα, δεν πειράζει, αλλά θέλω να σας το δείξω τώρα που είναι πρώτη ζεστό φορά ακόμα. Βλέπω πίτσα μπέργκερ. Τώρα που είναι ζεστό ακόμα, εμένα μου αρέσει να βάζω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Γεια σου, ρε Αργυρούλα. Γιατί αυτά είναι καραμελωμένα κρεμμύδια. Είναι καραμελωμένα κρεμμύδια και τρελαίνομαι για αυτά τα άτοιμα. Πω. Έτσι. Ωραίο πράγμα, έτσι. Και από πάνω και λίγο ψιλοκομμένο κριτσανιστό μπέικον. Ένα μπέργκερ με τα όλα του τώρα είναι αυτό. Έλα, πίτσα μπέργκερ. Και μια δήμου τώρα. Πίτσα μπέργκερ. Και από πάνω θα μπει το καπάκι του. Το σερβίρετε δηλαδή όλο μαζί. Σημαίνω είναι και το καπάκι. Ναι, όλο μαζί. Στο εντάξει, τραπέζι, έτσι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ το σερβίρετε όλο μαζί στο τραπέζι, άμα μπορείς από κάτω να το πάρεις, από το πλάι του, που είναι φανταστικό, έτσι, θα μπράβο. Βγάλω και εγώ φωτογραφία. Και αν παιδιά. Βλέπετε που έχω κάνει εδώ τρυπούλες, αν θέλετε τα κάνετε να είναι φουσκωτά, σαν κανονικό ψωμάκι, αν θέλετε την ώρα που το ψήνετε, το τρυπάτε και αυτό κατεβαίνει και γίνεται έτσι λίγο πιο φλάτ για να σας θυμίζει πίτσα, όπως θέλει ο καθένας το κάνει. Αλλά είναι εύκολο, είναι γρήγορο. Πάρα πολύ ωραίο. Για να κόψουμε ένα κομμάτι να δούμε. Τώρα θα κόψουμε και ένα ωραίο κομμάτι. Και πού τη βρίσκουμε αυτή τη ζύμη. Είναι ζύμη για πίτσα της Αλφα. Τη βρίσκουμε στα ψυγεία για του σούπερ μάρκετ. Είναι. Όχι, πίτσα. Είναι ζύμη πίτσας. Γι' αυτό το λέμε πίτσα μπέργκερ. Wow. Είναι ζύμη πίτσας. Πάμε να κόψουμε μια κομμάτα έτσι ωραία, να τη ευχαριστηθεί. Τι ωραίες ιδέες. Έτσι. Εύκολα, γρήγορα για να παίζετε στο σπίτι. Επίσης είναι ιδανικό τώρα που πλησιάζουν και οι απόκριες για παιδικά πάρτι, γιατί μπορείτε να κάνετε και πολύ πιο μικρά από αυτά. Δεν γίνεται. Είμαι και ένα μέτρο μακριό. Έτω κοντά μου να κάνω τη δουλίτσα μου. Έτσι, ωραία. Και έχεις βάλει μουστάρδα, τουρσί. Ο καθένας, ναι, ό,τι θέλει βάζει. Μαγιονέζα. Barbecue sauce μπορείτε να βάλετε. Και είναι μπουκίτσα. Το σερβίρετε πάντα ολόκληρο, βέβαια. Για δείτε το. Έτσι, ωραίο. Τέλειο. Έτσι και το χαρτί μαζί. Ναι, παίρνω και το χαρτί. Τώρα δεν βλέπω και πολύ καλά εδώ. Και, και λίγο. Το βγάλουμε να δείτε τι ωραίο που είναι. Ούψ. Έτσι. Χεράκι. Και δηλαδή έχει κάνει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο 2-4-6 μπέργκερ. Μέσα σε 5 λεπτά και γίνεται. Μέσα σε 5 λεπτά 6 μπέργκερ. Γι' αυτό όταν έχετε ένα φίλο, για ζύμη, φίλο ζύμης για πίτσα, παίζετε και το κάνετε από ψωμί μέχρι οτιδήποτε θέλετε. Είναι ένα ζυμάρι με προζύμι, το οποίο λειτουργεί σαν ένα κανονικό ζυμάρι ψωμιού, έτσι. Είναι ζύμη πίτσας που παίζετε. Τι θες, Λίτσα, καλό να βγάλω. Ένα λεπτό, γιατί έχω κι άλλο στο φούρνο. Έλα, σε λέει. Έτσι, μια μπουκίτσα, ωραία. Σαλτσούλες δεν έχω βάλει, ο καθένας βάζει ό,τι σαλτσα θέλει. Το μπιφτέκι είναι μέσα στο τυρί, είναι από κάτω από το τυρί. Το μπιφτέκι θα δεις πως το ψήσα, είναι όλα μαζί ψήνονται. Τα βάζουμε όλα μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και παίζουμε, είπαμε. Να βγάλουμε και μια ωραία κυχή με πράσο και τυρί pop. Κατευθείαν από την κατάψυξή σας στο ειδικό ταψάκι της Αλφα, στο φούρνο, περίπου 40 λεπτά, με παραδοσιακό κυχή, να κριτσανίσει και εγώ με. Ας το αφήσω λίγο να κρυώσει. Να κριτσανίσει το φίλο μου να γίνει φανταστικό με υπέροχη γεύση. Καλά, κλείνω το φούρνο και πάμε να συνεχίσουμε.
Εύκολο είναι το σημερινό. Είδες τι ωραίο που είναι. Και είναι, ξέρεις τι, έχω πολλές φιλενάδες, αλλά και πελάτησες, μαμάδες, που με ρωτάνε, ρε Φέη, γρήγορα. Τα παιδάκια τους αγαπάνε όλοι τα μπέργκερ, ας πούμε. Τα αγαπάνε όλοι. Ή θέλουν να φτιάξουν κάτι γρήγορο. Γυρνάει η άλλη από το γραφείο στις 8 το βράδυ και θέλει να ετοιμάσει κάτι γρήγορο. Αυτό γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Η ζύμη της πίτσας βγαίνει από την κατάψυξη και ξεπαγώνει σε 15 λεπτάκια. Οπότε μπορείτε γρήγορα. Είδες τι ωραίο που είναι. Σαν να τρως ένα κανονικό ψωμάκι. Σαν να τρως ένα κανονικό ωραίο, ψωμάκι. Γλυκό ψωμάκι. Έτσι. Με τυριά, καραμελωμένα κρεμμύδια, μπιφτέκι, ναι. Σος. Έτσι ωραία λοιπόν. Θέλετε να γράψουμε τα υλικά και να προχωρήσουμε. Τι θέλετε να κάνουμε. Πάμε στα υλικά. Εύκολα τα υλικά μας. Ο καθένας στο μπέργκερ του μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Από αυγό μέχρι οτιδήποτε θέλει. Και μπορεί να κάνει και μπιφτέκι χωρίς κρέας. Έτσι, να κάνει μπιφτέκι από μπιφτέκι μανιταριού, μπιφτέκι από φαγί. Λαχανικά. Μπιφτέκι λαχανικών, βέβαια. Λοιπόν, ένα πακέτο ζυμί για πίτσα από σπίτι της Α. Πελάτης ήρθε. 500 γραμμάρια κοιμάς μοσχαρίσιος. Προτινόμενα κομμάτια είναι στήθος, καπάκι και λάπα. Θα σας πω γιατί. Αλάτι, πιπέρι. Αν θέλετε, από εκεί και πέρα βάζετε κέτσαπ, βάζετε μουστάρδα. Χρειαζόμαστε 6 φέτες τυρί τσένταρ, αγκουράκι τουρσί, 2 φέτες μπέικον και τα καραμελωμένα μου κρεμμύδια. Έλα μέσα εσύ. Έλα μέσα, σε βλέπω. Καλώς το κορίτσι. Σασόνι. Έλα, σασόνι. Ωραία φωτογραφία. Πάρε χαρτάκι. Αγάπη, πάρε χαρτάκι. Πού? Αλλά δεν λερώνε έτσι. Στο Instagram που τρώγατε μαζί πρωινό. Αχ, ναι. Ναι. Τέλεια. Τρώω κι εγώ παιδικά δημητριακά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι βγάζω τη ζύμη μου. Αν θέλετε, μπορείτε να βγάλετε τη ζύμη σας από το προηγούμενο βράδυ. Θα σας πω πότε θα γίνει πολύ φουσκωτή η ζύμη και πότε θα γίνει λιγότερο φουσκωτή. Αν θέλετε να γίνει πολύ φουσκωτή σαν κανονική ζύμη ψωμιού, από το βράδυ τη βάζετε στο ψυγείο σας και την αφήνετε να ξεπαγώσει σιγά σιγά και όταν πια θα την ανοίξετε θα έχει πάρει και λίγο όγκο. Και σκέτο το τρώω στο ψωμάκι. Και εγώ τώρα που το ψωμί, γιατί είναι πεντανόστιμο, ναι, από μόνο του βέβαια. Είναι η ζύμη της πίτσας. Λοιπόν, αλλιώς μπορείτε να τη βγάλετε από την κατάψυξή σας, να την αφήσετε στον πάγκο της κουζίνας σας 15 με 20 λεπτάκια και να κάνετε αυτό που θα κάνω τώρα κι εγώ. Πάμε λοιπόν. Δεν πιστεύω. Έχω το ζυμάρι μου. Κάθε συσκευασία τη ζύμη για πίτσα της Α έχει μέσα δύο κομμάτια. Είτε μπορείτε να τα ενώσετε, να κάνετε μια μεγάλη πίτσα, είτε χίλιες φορές σας έχω δείξει διάφορες εκδοχές που μπορείτε να παίξετε με αυτή τη ζύμη, γιατί πραγματικά παίζεις. Εδώ. Θα πάρετε ένα ταψί και θα μου το στρώσετε με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Μέσα βέβαια η συσκευασία έχει και ένα αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό, εντάξει. Βοηθάει και αυτό. Α, αυτό μπορείς να το βρεις στο φούρνο. Βεβαίως και μπορώ. Κάτσε να βγάλω αυτά από εδώ, γιατί έχω κάνει και κάτι άλλο. Θα τα δείξουμε σε λίγο. Και πάμε εδώ στο ταψί που χρησιμοποίησα πριν. Θα ακουμπήσω επάνω το ένα ζυμάρι, αυτό είναι αρκετά παγωμένο ακόμη, δεν έχει ξεπαγώσει τελείως. Όταν το ξεπαγώσετε τελείως,